στην Τερέζα Μέη και είχα και την δυνατότητα να συνομιλήσω εκτενώς με τον πρόεδρο Γιούγκερ. Σχεδόν σε όλους τους συνομιλητές μου, λέω σχεδόν διότι η συνάντηση με τη νέα Πρωθυπουργό της Βρετανίας είχε κυρίως περιεχόμενο που αφορά τις διαδικασίες για τον Brexit, αλλά και τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι η Βρετανία παίζει σημαντικό ρόλο εδώ και χρόνια στο Κυπριακό. Έθεσα λοιπόν στους συνομιλητές μου την ανάγκη να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα σε ό,τι αφορά το ελληνικό πρόγραμμα από όλες τις πλευρές. Η Ελλάδα τηρεί τις υποχρεώσεις της, έχει μάλιστα πολύ θετικές επιδόσεις στην οικονομία, επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια σε θετικούς δημούς ανάπτυξης, αλλά αυτό που έχει ανάγκη και δικαιούται άλλωστε είναι να δοθεί ένα ισχυρό σήμα προς την επενδυτική κοινότητα. Και αυτό το σήμα δεν μπορεί προφανώς να δοθεί με διαρκείς αναβολές και με καθυστερήσεις σε όσα έχουν συμφωνηθεί. Η Ελλάδα πρέπει το δυνατότερο, το συντομότερο δυνατόν, να ενταχθεί στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και με αυτόν τον τρόπο να γίνει πόλος επενδύσεων που θα δημιουργήσουν πολύ ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης από το επόμενο κιόλας έτος, το 2017. Πιστεύω ότι οι συνομιλητές μου κατανόησαν αυτή την ανάγκη. Πιστεύω ότι κανείς δεν επιθυμεί νέες αναταράξεις στην Ευρώπη, ιδιαίτερα τη στιγμή που όλοι αναγνωρίζουν το ρόλο της Ελλάδας ως πόλο σταθερότητας σε μια έθραυστη περιοχή και τον ειδικό ρόλο που παίζει το προσφυγικό στην προσφυγική κρίση. Και κυρίως κανείς δεν επιθυμεί νέες αναταράξεις εν ώψη μάλιστα μιας εκλογικής χρονιάς, όπως είναι το 2017, για κρίσιμες ευρωπαϊκές χώρες. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι εφικτό μέχρι το Eurogroup του Δεκέμβρη να έχουμε θετικές εξελίξεις και θετικές αποφάσεις, ώστε η νέα χρονιά να ξεκινήσει είτε με την Ελλάδα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, είτε πολύ σύντομα στη νέα χρονιά, στις αρχές της νέας χρονιάς, η Ελλάδα να ενταχθεί στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, που πιστεύω, έχοντας και την εμπειρία πρόσφατων συνομιλιών μου με μεγάλα επενδυτικά funds, είναι αυτό που περιμένει η παγκόσμια επενδυτική κοινότητα για να διαπιστώσει ότι η αβεβαιότητα πια βρίσκεται πίσω, ότι δεν υπάρχει αναβλητικότητα και ότι η Ελλάδα έχει αφήσει οριστικά πίσω της τις μέρες της κρίσης και προχωράει με σταθερά βήματα στην ανάκαμψη της οικονομίας. Αυτές ήταν νομίζω οι βασικές γραμμές ενημέρωσης. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Άγγελε, βοήθεια. Κύριε Πρόεδρε, χρονοδιάγραμμα μέχρι το τέλος του έτους και για την προσωπική χαλάρωση μέχρι τον επόμενο Δεκέμβριο, θεωρείτε μετά τις διμερείς επαφές πως είναι ρεαλιστικό το χρονοδιάγραμμα? Πήρατε κάποιες διευθέσεις από τους συνομιλητές σας, κάτι χειροπιαστό, πιο συγκεκριμένο? Το χρονοδιάγραμμα δεν το θέτουν οι συνομιλητές μου. Το χρονοδιάγραμμα το βλέπουμε από κοινού. Καταρχάς έχουμε εν εξελίξει την πορεία της δεύτερης αξιολόγησης, αλλά ούτως ή άλλως είναι δεδομένο ότι στο Eurogroup του Δεκέμβρη θα συζητηθούν ζητήματα που αφορούν τη συγκεκριμενοποίηση των μέτρων που είναι απαραίτητα για το χρέος των άμεσων βραχυπρόθεσμων μέτρων. Ξέρετε, θέλω να σας πω, μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι στο Eurogroup του Μαΐου
οι αποφάσεις που παρθήκανε σε σχέση με το ζήτημα του χρέους ήταν εξαιρετικά θετικές. Ήταν σε απολύτως θετικό πλαίσιο. Βεβαίως αφέθηκε η συγκεκριμενοποίηση στο αμέσως επόμενο διάστημα, λογικό, δεν μπορούσαν αυτά να λυθούν μέσα σε μια μέρα, και πάρθηκε η γενική απόφαση να υπάρχει ένα όριο 15% ετησίως ως ποσοστό του ΑΕΠ σε δαπάνες εξυπηρέτησης χρέους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο των αποφάσεων του Eurogroup του Μαΐου είναι απολύτως εφικτό να βρεθεί η δυνατότητα της συγκεκριμενοποίησης εκείνων των βραχυπρόθεσμων μέτρων που θα καθαστήσουν εφικτό ένα σχέδιο βιωσιμότητας για το ελληνικό χρέος, το οποίο με τη σειρά του θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε και χαμηλότερα πλεονάσματα από το 2019 και μετά. Το αρνητικό του Μαΐου δεν ήταν η αποφάση του Eurogroup, αλλά το γεγονός ότι αμέσως μετά στη συνέντευξη τύπου είδαμε να συνεχίζεται αυτή η αντιπαράθεση ανάμεσα στους θεσμούς. Η αντιπαράθεση ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από την μια πλευρά και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς από την άλλη. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι το ακριβώς αυτό που πρέπει να αποφύγουμε. Έδωσαν το λάθος μήνυμα προς την διεθνή επενδυτική κοινότητα. Διότι το μήνυμα που έδωσαν ήταν περιμένετε μέχρι το Δεκέμβρη για να δούμε τι θα γίνει στην εξέλιξη αυτής της αντιδικίας. Θεωρώ λοιπόν ότι το χρονοδιάγραμμα ούτως ή άλλως έχει μπει, έχει προσδιοριστεί, έχει προσδιοριστεί από τον προηγούμενο Μάη, δεν αφορά δηλαδή μια επιλογή της κυβέρνησης εκβιαστικά να φέρει πιο κοντά τις κρίσιμες αποφάσεις, το χρονοδιάγραμμα είναι δεδομένο και αφορά επί της ουσίας την ίδια την επιτυχία του προγράμματος. Διότι αν δεν ληφθούν εγκαίρως αυτές οι αποφάσεις και αν δεν σταματήσει η αναβλητικότητα, θα υπάρχει κίνδυνος για την επιτυχία του προγράμματος. Πιστεύω ότι αυτό το κατανόησαν οι συνομιλητές μου και είμαι βέβαιος ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν κινήσεις από όλες τις πλευρές προκειμένου να έχουν μια θετική εξέλιξη. Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να σας ρωτήσω αν στη συνάντηση με την Άγγελα Μέρκελ θέσατε το θέμα του Wolfgang Schäuble, των δηλώσεων δηλαδή που κατά καιρούς κάνει ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, που παραπέμπει τη συζήτηση για το χρέος κάπου το 2018. Κοιτάξτε, όταν συνομιλία ως Πρωθυπουργός με μια καγκελάριο, δεν είναι ευγενικό να θέτει ζητήματα που αφορούν άλλα στελέχη της κυβέρνησης. Έχουμε μια πολύ ειλικρινή σχέση μεταξύ μας και έθεσα τα κέρια ζητήματα, τα ζητήματα στρατηγικής, και πιστεύω ότι η συζήτηση έγινε σε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα. Αθανασίου από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Κύριε Πρόεδρε, είχατε συναντήσεις και με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Αναστασιάδη, και μάλιστα αναλάβατε μαζί μια πρωτοβουλία να ενημερώσετε τους ομολόγους σας για την πρόταση του Προέδρου για το θέμα της ασφάλειας και των εγγυήσεων. Τι αντιδράσεις είχατε, τι feedback είχατε από τους ομολόγους σας? Ναι, συζήτησα το θέμα κυρίως με τον πρόεδρο Λαντ και την καγκελάριο Μέρκελ, όπου βρήκα την απόλυτη κατανόηση στο εξής απλό επιχείρημα, ότι το Κυπριακό είναι ένα ζήτημα πρωτίστως παράνομης εισβολής και κατοχής του βόρειου τμήματος της Κύπρου και δεν μπορεί να νοείται βιώσιμη λύση, μια λύση που θα προβλέπει την παραμονή των τουρκικών στρατευμάτων στο νησί και μάλιστα την μόνιμη παραμονή τους. Υπ' αυτή την έννοια, εμείς από την πρώτη στιγμή, στο σκέλος εκείνο που ιδιαίτερα αφορά την Ελλάδα, δηλαδή το θέμα των εγγύσεων, διότι τα άλλα ζητήματα είναι ζητήματα που διαπραγματεύονται μεταξύ τους οι δύο κοινότητες και δεν θέλουμε και δεν πρέπει και δεν θέλουμε να παρεμβαίνουμε. Στηρίζουμε βεβαίως την Κυπριακή Δημοκρατία και την κυβέρνησή της, αλλά δεν παρεμβαίνουμε. Σε ό,τι αφορά όμως το ζήτημα των εγγύσεων, η θέση της Ελλάδας είναι σαφής. Αυτό το πλαίσιο των εγγυήσεων είναι αναχρονιστικό. Πρέπει να καταργηθεί και η μεγαλύτερη εγγύηση για την ασφάλεια και την προοπτική του κυπριακού λαού είναι η ίδια η λύση. Η δίκαιη και η βιώσιμη λύση, χωρίς την παρουσία ξένων στρατευμάτων. Και σε αυτή την κατεύθυνση είχα και μια θετική συζήτηση με την Πρωθυπουργό της Βρετανίας, η οποία πιστεύω ότι ακολουθεί την γραμμή του προκατόχου της, όπου σε αυτό το θέμα είχε δηλώσει, και αυτή είναι διαρκής θέση της Βρετανίας, ότι δεν θα ζητήσει η Βρετανία αξιώσεις περιεγγύησεων αν οι άλλες δυνάμεις
δεν θέσουν παρόμοια αξίωση. Και είναι προφανές ότι από την πλευρά μας δεν έχουμε καμία αξίωση παραμονής ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο. Βεβαίως όμως αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει και παραμονή τουρκικών στρατευμάτων. Βέβαια να σας πω ότι τώρα τελευταία με τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου δεν μπορεί να είμαστε ευτυχείς και αισιόδοξοι ότι δημιουργείται ένα θετικό κλίμα για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Κύριε Σεντζελέτος. Κύριε Πρόεδρε, έρχομαι λίγο στην εσωτερική... Έρχομαι λίγο στην εσωτερική επικαιρότητα. Είχατε ερωτηθεί και στη Θεσσαλονίκη. Είχατε... Θα μου επιτρέψετε, κυρία Τζολέντο, πριν ακούσω την ερώτησή σας. Έχουμε άπλετο χρόνο στην Ελλάδα να συζητήσουμε για την εσωτερική επικαιρότητα. Θα σας πρότεινα, δεν έχετε αντίρρηση, να μείνουμε στην ατζέντα που αφορά την παρουσία μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Σύνοδο Κορυφής, στα ευρωπαϊκά, στα διεθνή θέματα που αφορούν τη χώρα. Παράκληση, δεν. Η εσωτερική ατζέντα είναι πάρα πολύ μεγάλη και έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε εκτενώς για αυτήν. Ωραία. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω σε σχέση με το χρέος. Αν δεν υπάρχει αυτή η βιώσιμη λύση που θέλει η ελληνική πλευρά, τι σημαίνει αυτό για την ελληνική κυβέρνηση μέχρι το τέλος του χρόνου? Κοιτάξτε, δεν είναι κάτι που σημαίνει, δεν είναι κάτι που αφορά την ελληνική κυβέρνηση. Είναι κάτι που αφορά την Ελλάδα και κάτι που αφορά την Ευρώπη. Η βιώσιμη λύση. Τι σημαίνει βιώσιμη λύση? Σημαίνει ότι η Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δηλαδή θα έχει και η Ελλάδα τη δυνατότητα να έχει τις θετικές συνέπειες που έχουν όλες οι άλλες χώρες της Ευρωζώνης τη στιγμή που η Ελλάδα έχει περισσότερη ανάγκη από όλες τις άλλες. Και θα δοθεί η δυνατότητα σε μια χώρα που έχει υποστεί εδώ και 7 και πλέον χρόνια μια τρομακτική αποεπένδυση να δεχθεί ξένες επενδύσεις που θα δώσουν τόνωση στην ελληνική οικονομία. Τα προγράμματα προσαρμογής έγιναν για να, και δεν πιστεύω να υπάρχει καμιά διαφωνία προς αυτό, για να προετοιμάσουν τη δυνατότητα η Ελλάδα να έχει πρόσβαση στις αγορές. Αν η Ελλάδα δεν έχει πρόσβαση στις αγορές, τότε θα είναι διαρκώς αναγκασμένοι οι Ευρωπαίοι να έχουν την Ελλάδα σε προγράμματα όπου θα την δανείζουν αυτοί. Και η Ελλάδα φυσικά να βρίσκεται διαρκώς στο γύψο. Αυτό δεν μπορεί να είναι μια προοπτική την οποία να την επιθυμεί καμιά ελληνική κυβέρνηση, αλλά φαντάζομαι και κανένας εκ των εταίρων μας. Διότι, ξέρετε, εγώ σκέφτομαι την επόμενη κυβέρνηση που θα προκύψει στη Γερμανία. Τι θα θελήσει για την επόμενη μέρα σε σχέση με την ελληνική κρίση? Όποια κυβέρνηση, και η σημερινή κυβέρνηση και η επόμενη κυβέρνηση. Το πρόγραμμα αυτό είναι για να προετοιμάσει την έξοδο στις αγορές. Και η έξοδο στις αγορές, για να επιτευχθεί, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Και πρέπει να δουλέψουμε για αυτές τις προϋποθέσεις. Άρα δεν είναι ζήτημα εσωτερικής πολιτικής κατανάλωσης. Δεν είναι κάτι που αφορά την σημερινή κυβέρνηση ή τους στόχους της. Είναι κάτι που αφορά την Ελλάδα, είναι εθνικός στόχος. Και πιστεύω ότι με αυτή την προσέγγιση πρέπει να το δούμε όλοι. Κυρία Παπαμιλτιάδου. Παπαμιλτιάδου από το M&I. Κύριε Πρόεδρε, πάνω στο θέμα του χρέους, μιλήσατε για την ποσοτική χαλάρωση που είναι ξεκάθαρη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όλοι οι συνομιλητές σας σήμερα δεν έχουν κάποια δικαιοδοσία πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, καθότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ξέρουμε, είναι ανεξάρτητος θεσμός. Τώρα τελευταία και με την έκθεση του κυρίου Στουρνάρα τον Ιούνιο, αν θυμάμαι καλά, που χαρακτήρισε την απόφαση του Eurogroup οπισθοδρομική και λίγο φοβική πάνω στο χρέος, έχει αρχίσει να ξεκαθαρίζει ότι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θεωρεί ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο και ότι περισσότερα μέτρα χρειάζονται από αυτά που έχει αποσαφηνίσει ή θα αποσαφηνίσει προσεχώς το Eurogroup και ο ESM. Βλέπουμε δηλαδή ότι δεν υπάρχει μόνο αυτή η αντιπαλότητα του Δούντου με τη Γερμανία, υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εσείς πώς το βλέπετε να λύνεται αυτός ο γόρδιος δεσμός που δημιουργείται? Ναι. Κοιτάξτε, πράγματι οι συνομιλητές μου. Ακούγομαι τώρα. Πράγματι οι συνομιλητές μου δεν ήταν οι αρμοδιότεροι να απαντήσουν για την ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.
όμως γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο πρόεδρός της για την ένταξη και της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Και πιστεύω ότι έγινε απολύτως κατανοητό. Απολύτως κατανοητό ότι πρέπει να γίνει, να θυμηθώ και μια φράση του ίδιου του κ. Ντράγκη, whatever it takes, είχε πει, ότι είναι δυνατόν και ότι πρέπει να γίνει, προκειμένου να ενταχθεί και η Ελλάδα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Ως προς αυτό, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ήταν κοινή διαπίστωση από τις συναντήσεις που είχα σήμερα με όλους μου τους συνομιλητές. Ο κύριος Πινθουράκης έχει ζητήσει. Κύριε Πρόεδρε, αναφερόμενος στο προσφυγικό, αφήσετε να ρωτήσω, υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες έχουν προβλήματα με την Ελλάδα, αλλά διαβάζοντας την απόφαση της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος χθες στο Μάστριχτ, που επί της ουσίας λέει ότι η ανεπάρκεια της Ελλάδας μπορεί να τυνάξει τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας στον αέρα, νομίζω ότι εδώ είναι περισσότερο μια πολιτική αντίληψη και όχι μια γεωγραφική συνένωση. Αυτή η κατάσταση πιστεύετε σας δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα μέσα στην Ευρώπη? Κύριε Σπιθουράκη, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και ο καταλληλότερος να την αναλύσει και να την εξηγήσει δεν είμαι εγώ. Είναι μάλλον ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Εγώ θα περίμενα αν. Καταρχάς το πληροφορούμε από εσάς, δεν είχα την ενημέρωση αυτή, αλλά θα περίμενα αν υπήρξε τέτοια εχθρική στάση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος απέναντι στην Ελλάδα, να είναι εκεί οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας και να την αντικρούσουν. Τελευταία ερώτηση, κυρία Ψερά. Έχουμε ένα κρίσιμο ραντεβού τη Δευτέρα για την εκταμείωση της υποδόσης των 2,8 δις ευρώ. Για την ολοκλήρωση, την επίσημη πια, ναι, με σφραγίδα της πρώτης αξιολόγησης. Είσαστε αισιόδοξος γι' αυτό και μια που ξεκινάει ουσιαστικά και η δεύτερη αξιολόγηση, πείτε μας λίγο και για αυτή την εκτίμησή σας. Ναι, καταρχάς θεωρώ ότι το γεγονός ότι δεν εδόθη πακέτο και αυτό το ποσό, το 1,8 που είναι για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, όπως γνωρίζετε, οφείλεται σε καθαρά τεχνικούς λόγους. Δεν υπήρχε η δυνατότητα την περίοδο που έγινε το Eurogroup να υπάρχει τεχνική έκθεση που φανερώνει το ποσοστό της πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του μηνός Σεπτεμβρίου. Τώρα που υπάρχει αυτό, το τεχνικό πρόβλημα λύθηκε και αυτό το 1,8 θα πάει στην πραγματική οικονομία, εκεί που υπάρχει μεγάλη ανάγκη για να πληρωθούν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Κύριε Τσέκερη, δώστε και κανένα δύο ακόμα ερωτήσεις, γιατί θα έχουμε γκρίνια. Κυρία Καλογεροπούλου. Κύριε Πρωθυπουργέ, είπατε ότι ήσασταν ευγενείς απέναντι στην κυρία Μέρκελ και δεν θέσατε το θέμα του κυρίου Σόιμπλε. Καθώς έχετε στο παρελθόν υποστεί τις εκβιαστικές μεθόδους του κυρίου Σόιμπλε και μέχρι στιγμής εμφανίζεται να είναι απόλυτος ότι το θέμα του χρέους θα συζητηθεί το 2018. Πώς είστε αισιόδοξος ότι στο τέλος του χρόνου θα έχουμε κάποια θετικά αποτελέσματα? Κοιτάξτε, αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι στις κυβερνήσεις κυβερνάν οι αρχηγοί των κυβερνήσεων. Αυτοί έχουν τελικό λόγο. Συνεπώς, όπως δεν θα ανεχόμουν κάποιος να μου κάνει παρατηρήσεις για τον Υπουργό των Οικονομικών μου, αλλά θα του ζητούσα να μου πει εγώ τι πρέπει να κάνω, έτσι και εγώ δεν θέτω, όταν συναντιέμαι με την καγκελάριο της Γερμανίας, ζητήματα που αφορούν μεμονωμένα άλλους υπουργούς της. Ζητώ από την ίδια τη θέση της και τις απόψεις της. Κυρία Σαββοπούλου. Θα πιάσω την τελευταία κουβέντα που είπατε, ότι ζητάτε να σας πει τις απόψεις και τις θέσεις της. Επειδή μάθαμε από εσάς, τι είπατε εσείς στην κυρία Μέρκελ? Μήπως θέλετε να μας πείτε τι σας είπε ίδια? Ξέρετε, αυτό είναι κάτι που ποτέ δεν έχω κάνει. Και χάρη σε αυτό, σε αυτή τη στάση μου, να μην μεταφέρω εγώ αυτά που μου λένε Ευρωπαίοι ηγέτες στις κατεδίες συνομιλίες μας, πιστεύω ότι έχω καταφέρει να έχω μια σχέση εμπιστοσύνης μαζί τους. Άρα μην με ρωτάτε κάτι τέτοιο. Ποτέ δεν θα μεταφέρω εγώ. Αν θέλουν οι ίδιοι, μπορούν να μεταφέρουν αυτοί τις δικές τους απόψεις και θέσεις. Θέλω κλείνοντας να σας πω και μια ακόμη πιστεύω ενδιαφέρουσα είδηση.
η επόμενη σύνοδος των Ευρωπαϊκών Μεσογειακών Χωρών θα λάβει χώρα στις 28-29 Ιανουαρίου στη Λισαβόνα εν ώψη της άτυπης συνόδου της Μάλτας για το μέλλον της Ευρώπης στις αρχές Φεβρουαρίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Είχαμε συνδεθεί με τις Βρυξέλλες.